Και ξεσηκώνει και τους φίλους του Προμηθέα στην κερκίδα. Που ξαναλέω δεν είναι περισσότεροι από αυτούς του Ολυμπιακού προφανώς, αλλά είναι αρκετά εκδηλωτική. Φάουλ τώρα, μακριά από την μπάλα. Και είναι και βολές, καθότι αυτό ήταν το πέμπτο ομαδικό φάουλ. Απ' έξω δείχνει ο κύριος Πουσανής, αλλά νομίζω ότι λάθος, είναι βολές. Τώρα τον ειδοποιεί η κυρία Τσαρούχα ότι είναι βολές. Δεν το είχε καταλάβει αρχικά. Οπότε ο φάουλ πηγαίνει στη γραμμή για δύο προσπάθειες. Φάουλ νωρίτερα είχε δύο κακά εκτελεσμένες βολές. Να δούμε τώρα αν θα μπορέσει να είναι πιο αποτελεσματικός για τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος σέντερ που έχει 6 πόντους σήμερα στο παιχνίδι. Μαζί επίσης με 4 rebound, 5 κερδισμένα φάουλ. Θα χάσει με περιπέτεια αυτή τη φορά την βολή. Απογοητεύεται και ο ίδιος από την κατάληξη της φάσης. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο δούλεψε στο διάστημα που ήταν τραυματίας. Παρουσίασε μια μικρή βελτίωση στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά σήμερα νομίζω ότι επιστρέφει στις κακές συνήθειες. Ο Φαλ θα βάλει τη δεύτερη βολή, η οποία αν δεν ευστοχούσε θα επαναλαμβανόταν. 48-45 από τον ένα πόντο που πρόσφερε στον Ολυμπιακό Φαλ από την γραμμή των βολών. Μπαζίνας τώρα. Ο Μπαζίνας ζητά κίνηση από τους παίκτες του, φάουλ από τον Κάναν. Δεν είναι βολές όμως, είναι το τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό και το δεύτερο προσωπικό για τον Αμερικανό shooting guard του Ολυμπιακού. Μπαζίνας στην επαναφορά. Χέλ θα βγει από τα σκρίνο, ο Γόκαπ και πάλι έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του. Χέλ δυσκολεύεται να δει εδώ το καλάθι για να εκτελέσει. Πάσα που κάνει στον Μπαζίνα, αυτός ξανά στο Χέλ στα 2 δευτερόλεπτα. Ωραία επίθεση από τον Προμηθέα, με υπομονή, αλλά το φλότερ που έκανε ο Χέλ ήταν άστοχο. Για μαρτυρίες εδώ για φάουλ πάνω στον Φαλ μετά το rebound από τον Χέλ. Δεν δόθηκε κάτι, ο Ολυμπιακός στην απέναντι πλευρά του παρκέ με τον Κάναν για 3 και θα το βάλει. 51-45 με τον Αϊζέα Κάναν να σπάει το ρόδι πίσω από τα 6-75, έχει 0-2 ως τώρα. Τώρα φτάνει τους 8 πόντους, με συνεχόμενους πόντους του Κάναν λοιπόν. Ο Ολυμπιακός παίρνει αυτή τη διαφορά των 6 πόντων. Την μπάλα από το πρόσωπο του, αλλά έχει δοθεί φάουλ από την κυρία Τσαρούχα. Ο κύριος Πουσανίδης αρχικά έδωσε την μπάλα στον Ολυμπιακό, αλλά στη συνέχεια δόθηκε φάουλ από την κυρία Τσαρούχα, θεωρώντας ότι υπήρχε επαφή πάνω στο Χέλ και συνεπώς την κατοχή. Και είναι σωστό το σφύριγμα, γιατί μπορεί μπάλα να έφυγε εκτός παρκέ από τον Χέιλ, αλλά ο Φαλ, όπως πήγε εκεί πάνω στην φάση, βρήκε τον Αμερικανό στο πρόσωπο και χρεώνεται με το δεύτερο προσωπικό του Φαλ. Τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Από το επόμενο πλέον θα έχουν και οι πατρινοί δικαίωμα για βολές. Ετσενίκε στον Μπαζίνα. Ο Μπαζίνας περνάει. Πήγε να περάσει καλή πάση στον Ετσενίκη, αλλά δεν ήταν καλός ο συγχρονισμός τους και έτσι χάθηκε η κατοχή από αυτό το λάθος που ήταν το 11ο του Προμηθέα ως Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Κάναν στον Πίτερς και ο Πίτερς στα ρηχά σήμερα. Φάουλ με τον Ετσενίκε. Πάει να του πάρει το τρίτο φάουλ. Προσπαθεί να ρολάρει, φέρνει την μπάλα στο δεξί του χέρι και τελειώνει τη φάση πολύ όμορφα. 53-45, ο Ολυμπιακός παίρνει μια ανάσα. 53-45 διαμαρτυρίες από τον Ηλία Παπαθοδόρο ότι αγκίστρωσε ο φάουλ τον αντίπαλό του για να τον ξεπεράσει. Χέιλ τώρα. Και κάνει λάθος υπό την πίεση και του Γουόκα. Κλέβει ο Κάναν και ανοίγει τον ευνηδιασμό Ολυμπιακός. Πάσα αλεούπ στον Μπρασδέκη. Πολύ ωραίος εκδηλωμένος ευνηδιασμός. 55-45, δεύτερο διψήφο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Time out τηλεοπτικό είναι και όχι από τον Ηλία Παπαθοδόρου. Πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε. Έδειξε ένα σύστημα για να αξιοποιηθεί περισσότερο ο Πίτερς, καθώς αυτό που έγινε με τον Φαλ ήταν ακριβώς αυτό που είχε σχεδιάσει. Ο Ρέινολτς για 3 τώρα. Ο Φαλ έτρεξε να κάνει μια τάπα, αλλά δεν τα κατάφερε. Χαμένη προσπάθεια όμως από τον Ρέινολτς. Εύκολο rebound από τον Πίτερς, ο Ολυμπιακός. Και πάλι στην επίθεση με ευκαιρία να διευρύνει και άλλο το προβάδισμά του. Το μεγαλύτερο ήταν είναι το συν 10. Είχε προηγηθεί 23-13, τώρα 55-45. Walk-up στον Πίτερς που βγαίνει από τα σκρίν και σουτάρει για 3 και θα το βάλει. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι αρχίζει να πατά γκάζι. Όπως μας λέει ο Νίκος Δέρβας, ακριβώς ό,τι σχεδιάστηκε στο πινακάκι του Γιώργου Μπαρτζόκα, εφάρμοσαν κατά γράμμα οι παίκτες του σε αυτή την επίθεση.